εικόνας της ρίζης της σύγχρονης θετικής σκέψης, επιστήμη και κοινωνία. Είναι ο κύριος Μάνος Δανέζης, είναι επίκουρος καθηγητής της αστροφυσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γαμπρέλη για την τιμή που έκανε εδώ να με καλέσει σε αυτό το τρίμερο να συμμετάσχω. Ευχαριστώ όλους εσάς που κατά πολύ δύσκολες συνθήκες κάνει ζέστη. Είναι έξω μια ωραία μέρα, βρίσκεστε εδώ. Θα προσπαθήσω να μην καταχραστώ το χρόνο και να βρίσκομαι μέσα στο τέταρτό μου. Παρόλο που δεν μου αρέσει κάτι που θα κάνω, θα μιλήσω από χειρόγραφο για να μπορέσω να πω αρκετά πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο και για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο χρόνο διαλόγου. Γιατί ξέρετε, είμαι εραστής του διαλόγου και όχι του λόγου. Δηλαδή, ο αντίλογος φέρει τη γνώση και όχι ο λόγος. Όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, οι δυτικές κοινωνίες διέρχονται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης, η οποία σε τον χρόνο οδηγεί το δυτικό πολιτισμό σε κατάρρευση. Είναι πια φανερό σε όλους ότι η διεθνής οικονομική κατάρρευση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι το αίτιο, αλλά το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωτικής κατάρρευσης αξιών και ιδεών. Μιας ουσιαστικής δηλαδή αξιακής κατάρρευσης του δυτικού πολιτισμικού ρεύματος. Όμως μια μεγάλη αλήθεια την οποία δεν έχουμε τολμήσει να διατυπώσουμε στεναρά είναι η συνεισφορά της κλασικής επιστημονικής σκέψης της μεγάλης επιστημονικής επανάστασης του 16ου και 17ου αιώνα στη διαδικασία της σημερινής κοινωνικής και πολιτισμικής κατάρρευσης. Η μεγάλη αυτή επιστημονική επανάσταση, στην οποία η κοινωνία οφείλει την τεχνολογική ευημερία της, αποτέλεσε συγχρόνως και την αφετηρία της κοινωνικής και πολιτικής αποσύνθεσης στο μέτρο που στήριξε μονοσήματα την ανάπτυξή της σε μια σειρά δογμάτων τα οποία αναγόρευαν την αισθητή υλική πραγματικότητα ως πρωταρχικό και μοναδικό αξιακό γεγονός των δυτικών κοινωνιών. Στο βωμό αυτού του αγαθού και των παραγόγων του, ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός επί αιώνες θυσίαζε, αλλά θυσιάζει ακόμα και σήμερα, το σύνολο των ανθρώπινων αξιών του, ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανιστόρητη αυτή αντιμετώπιση του παγκόσμιου ουμανιστικού αιτήματος μιας παγκόσμιας ειρηνικής κοινωνίας ανθρώπων με βάση αυτά τα επιστημονικά δόγματα περί ύλης παίρνει τη μορφή μιας απλής οικονομικής κοινοπραξίας συμφερόντων. Σύμφωνα με τη μηχανιστική και αντικοινωνική αυτή αντίληψη, ανθρώπινα αγαθά όπως η φιλία, η ειρηνική συνύπαρξη, η αγάπη και η αλληλεγγύη δεν είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής ανθρώπινης ανέλυξης, η οποία εκφράζει ένα υψηλότερο επίπεδο πολιτισμικής ανάπτυξης. Οι σχέσεις των ανθρώπων και των αντίστοιχων κοινωνιών τους στηρίζονται μονοδιάστατα στην έννοια του αμοιβαίου υλικού συμφέροντος και κέρδους και διαρκούν ως αυτό διαρκεί. Αυτή την κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού έρχεται να σταματήσει η ίδια η επιστήμη μέσα από τις νέες ανακαλύψεις της και τη νέα φυσική φιλοσοφία που απορρέει από αυτή. Η μεγάλη αυτή επιστημονική επανάσταση, η οποία όπως και εκείνη του 16ου και 17ου αιώνα θα σχηματοποιήσει σε νέες βάσεις τις κοινωνικές διοικητικές δομές, στηρίζεται σε τρεις νέες βασικές επιστημονικές αλήθειες τεκμηριωμένες τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά. Πειραματικά λέω, χωρίς φιλοσοφία. Ό,τι σας πω από εδώ και πέρα μπορώ να τα αποδείξω σε πίνακα μαθηματικά και με πειραματική διαδικασία. Δεν έχω το χρόνο βέβαια, απλώς θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα με όσο μπορώ περισσότερη λεπτομέρεια όσο μου δίνει ο χρόνος. Η πρώτη αλήθεια αναφέρεται στην αποκάλυψη του τι είναι στην ουσία αυτό το οποίο ονομάζουμε αντικειμενική πραγματικότητα και σε προέκταση τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ύλη και αποτελεί το θεό του καταραίοντος πολιτισμικού ρεύματος. Η σύγχρονη επιστημονική σκέψη μέσω της πειραματικής διαδικασίας γνωρίζει πλέον ότι η αισθητή υλική πραγματικότητα αποτελεί μια ψευδαίσθηση της ανθρώπινης φυσιολογίας
η οποία δημιουργείται μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου με την βοήθεια των αισθητηρίων οργάνων μας. Η υλική πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα μάτριξ που μπορούμε να το αποδείξουμε με 10 διαφορετικές κατευθύνσεις της επιστήμης. Σύμφωνα, αλλά επειδή εγώ είμαι φυσικός, σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας, που όλοι την παπαραλύσουμε και κανένας δεν θέλει να μας πει τι λέει στην πραγματικότητα. Η υλική συμπαντική πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προβολή, το είδωλο, το καθρέφτισμα όσων υπάρχουν στον πραγματικό, τετραδιάστατο, μη ευκλήδιο και αθέατο σύμπαν που έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει. Δεν είναι μύθος η τέταρτη διάσταση. Η πέμπτη και από πάνω δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Πάνω σε ένα ψεύτικο, τρισδιάστατο και ευκλήδιο χώρο που φτιάχνουν πλαστά οι αισθήσεις μας. Το χώρο αυτό η ειδική θεωρία της σχετικότητας ονομάζει χώρο Μινκόφσκι. Και αυτή η μαθηματική πράξη, ο κατοπτρισμός, για όσους ξέρουν μαθηματικά, ονομάζεται ισομορφισμός ή απεικόνηση. Είναι μαθηματική πράξη, λίγο περίεργη, αλλά είναι το αντίστοιχο αυτού που λέμε κατοπτρισμός στον καθρέφτη, γιατί ένας ομορφισμός είναι και αυτό το καθρέφτισμα στον καθρέφτη. Η γενική θεωρία της σχετικότητας συνέλαβε την ιδέα την οποία εξέφρασε μαθηματικά και αποδείξαμε μέσα από την γέννηση και την εξέλιξη του σύμπαντος ότι το κύριο συστατικό της κλασικής φυσικής, η αισθητή ύλη, δεν είναι παρά η καμπύλωση του κύριου συστατικού του κόσμου των μαθηματικών, του τρισδιάστατου χώρου προς μια τέταρτη μαθηματική διάσταση. Ώρα μελανές οπές. Όμως, επειδή ο χώρος είναι ένα αισθητό τίποτα, χώρος είναι αυτό, το πράγμα εδώ που δεν αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι ο χώρος, ο μαθηματικός, η ύλη είναι η καμπύλωση του τίποτα. Έτσι, όταν ο χώρος των τριών διαστάσεων, αυτών που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, γιατί οι αισθήσεις μας μπορούν να αντιληφθούν μέχρι τρεις διαστάσεις, όταν καμπυλώνεται αυτός ο χώρος προς την τέταρτη διάσταση μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός μεγίστου ορίου, ώρα μελανές οπές, τότε οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται αυτή την καμπύλωση, αν ξεπεράσει ένα όριο, σαν ύλη. Ο εγκέφαλός μας, τα αισθήρια όργανά μας, αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση καμπυλότητας πέραν ενός ορίου ως πραγματική ύλη. Με λίγα λόγια, η αισθητή ύλη δεν είναι παρά ένα κατασκεύασμα του εγκεφάλου μας. Μια πλαστή εικόνα μιας άλλης μη αισθητής πραγματικότητας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γιατί η επιστήμη, χωρίς να βρίσκει αντίστοιχο στην πραγματική κοινωνία των ανθρώπων, είναι κακία. Θα πρέπει να δούμε πώς η επιστήμη εφαρμόζεται και αλλάζει την κοινωνία. Ο θεός της σημερινής πολισμικής συνείδησης, η ύλη, μετά όλα που σας είπα, δεν είναι παρά το φάντασμα μιας άλλης πραγματικότητας που βρίσκεται έξω από τις δυνατότητες της ανθρώπινης φυσιολογίας και της προσέγγισης μέσω των αισθήσεών μας και των οργάνων μέτρησης που τις επαυξάνουν. Άρα η ύλη, άρα και το χρήμα, ως μέτρων αξιολόγησης υλικών πραγμάτων και ανθρώπων, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα ως αξιακά γεγονότα σε αυτόν τον πολιτισμό που θα χτιστεί, τον πολιτισμό του Homo Universalis. Η δεύτερη επιστημονική αλήθεια, στην οποία θα στηριχθεί το νέο πολιτισμικό ρεύμα, είναι η έννοια της ολικότητας, όχι ως φιλοσοφικό κατηγόρημα, αλλά ως υπακτή, πειραματική πραγματικότητα. Το σύμπαν της σύγχρονης επιστήμης είναι ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο δεν μερίζεται ούτε αποτελείται από μέρη. Η αίσθηση των εξατομικευμένων αντικειμένων και μορφών δεν αποτελεί παρά μια νέα πλάνη, η οποία στηρίζεται σε μια ιδιομορφία βασικά της όρασής μας, αλλά γενικότερα της εγκεφαλικής μας συγκρότησης. Η έννοια της διαίρεσης δεν υπάρχει, είναι προϊόν του εγκεφάλου μας και της φυσιολογίας μας. Τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι ένα, μια απέραντη, ενιαία και αδιαίρετη ενότητα που μέσα σε αυτήν χάνεται η έννοια της εξατομίκευσης της προσωπικής ύπαρξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ευτυχεί το μέρος αν πάσχει το όλον.
Η ευτυχία των μερών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ευτυχίας του συνόλου. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί σε μια νέα κοινωνική φιλοσοφία του εμείς και του είμαι, καταργώντας τη φιλοσοφία του εγώ και του έχω. Όμως οι έννοιες της συνολικής συνείδησης του εμείς και του είμαι δεν είναι η βάση της δημοκρατίας, της ισότητας και της αδελφότητας που πλαστά επαγγέλλονται οι σημερινές παγκόσμιες κοινωνίες χωρίς να τις πραγματοποιούν μέχρι σήμερα. Αυτές ακριβώς τις αξίες επαναφέρει στο προσκήνιο η σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Συγχρόνως όμως, το θεώρημα δράσης-αντίδρασης μας διδάσκει ότι μέσα σε μια ενιαία και αδιάσπαστη συμπαντική ουσία, κάθε προσπάθεια κακής δράσης μας πάνω στο μέρος δημιουργεί την αισθηκτότη αντίδραση του συνόλου πάνω σε εμάς. Με λίγα λόγια, ό,τι κάνουμε το εισπράττουμε πολλαπλάσια από κάθε γωνιά της συμπαντικής ενότητας. Θα κατανοούμε βέβαια ότι η επιστημονική θέση περί δράσης και αντίδρασης οδηγεί στην έννοια της συμπαντικής δικαιοσύνης, από την οποία πρέπει να πορεύει η ανθρώπινη και κοινωνική δικαιοσύνη. Τέλος, η έννοια της συμπαντικής αδιαίρετης ενότητας δημιουργεί μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση, εφόσον η φύση είναι ένα μέρος του όλου και κάθε δράση εναντίον της σημαίνει δράση ολόκληρης δημιουργίας εναντίον μας. Η επιστήμη πλέον δίνει τα όπλα προκειμένου να συγκροτήσουμε ένα νέο ουμανιστικό πολιτισμό. Όμως οι κοινωνικές εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί προς μια στρεβλή κατεύθυνση. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει παρά μόνο μια διέξοδος από την κρίση, η συνειδητοποίηση της ανάγκης μιας εσωτερικής προσωπικής μας αναμόρφωσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα την αναμόρφωση των καθιερωμένων θεσμών και μακροπρόθεσμα την κατάρρευση της σημερινής οικονομιστικής λογικής και την ανάπτυξη ενός νέου ουμανιστικού πολιτισμού. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ένα πολιτισμικό ρεύμα αναπτύσσεται προκειμένου να κατασυγάσει τους ανθρώπινους φόβους, οι οποίοι αναφέρονται στη σχέση των ανθρώπων με τους άλλους ανθρώπους, την καταστροφική δύναμη της φύσης και τα φαινόμενα του πόνου και του θανάτου. Το βασικό αίτιο της δημιουργίας των ανθρώπινων φόβων είναι η έννοια της ανάγκης. Φορέας και υποκείμενο της ανάγκης και του φόβου είναι ο άνθρωπος. Στην ανάπτυξη ή την κατασύγαση των φόβων και των αναγκών μιας κοινωνίας, το βασικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σκοπός και στόχος της επιστήμης είναι η αποκάλυψη της συμπαντικής αλήθειας και της γνώσης των φυσικών νόμων που τη διέπουν. Ως εκ τούτου, η επιστήμη είναι ουδέτερη και ο κύριος φορέας της ανθρώπινης πνευματικότητας. Η επιστήμη βέβαια πάβει να είναι ουδέτερη όταν υπησέρχεται ο παράγοντας άνθρωπος με τις αδυναμίες και τις σκοπιμότητες που συνδέονται με τη φύση του. Η πνευματικότητα με τη σειρά της, αν αναπτυχθεί, καθορίζει ποιες ανθρώπινες ανάγκες είναι πραγματικές και ποιες είναι πλαστές. Το γιγάντωμα των πλαστών αναγκών δημιουργεί ένα γιγάντωμα των ανθρώπινων φόβων που στερούν από τον άνθρωπο το μέγιστο αγαθό του, την ελευθερία. Τα καταλαβαίνετε λοιπόν όταν ο δυτικός πολιτισμός μας έχει πήξει κυριολεκτικά με πλαστές ανάγκες, δεν είναι για να μας κάνει πιο ευχάριστη τη ζωή, αλλά απλώς θέλει να μας κάνει ευκολότερα χειραγωγούμενους, γεμάτους φόβους. Η ουδέτερη λοιπόν επιστημονική γνώση είναι ο φορέας της πνευματικότητας, η οποία καθορίζοντας τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες οδηγεί τον άνθρωπο στην ελευθερία. Η τεχνολογία με τη σειρά της έχει ως στόχο να μετατρέψει σε πραγματικές εφαρμογές κομμάτια της επιστημονικής γνώσης που θα καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπου προκειμένου να κατασυγάσει τους φόβους του. Θεωρητικά και η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Στην πράξη όμως και πάλι η εμπλοκή του ανθρώπου με τις όποιες αδυναμίες του της αφαιρεί την ουδετερότητα. Υπάρχει λοιπόν καλή και κακή τεχνολογία? Ασφαλώς και ναι. Θεωρούμε ως θετικά τα αποτελέσματα των τεχνολογικών εφαρμογών όταν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες που υποδεικνύει η πνευματικότητα, η οποία απορρέει από την γνώση της φύσης, δηλαδή από την επιστήμη. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν η τεχνολογία γίνεται το αίτιο δημιουργίας πλαστών ανταλλακών με στόχο μόνο το κέρδος,
κρίνεται αντιουμανιστική και καταδικάζεται. Όχι στη δυτική κοινωνία. Θα έπρεπε να καταδικάζεται. Στο πλαίσιο λοιπόν ενός νέου προοδευτικού πολιτισμικού ρεύματος που μέλει να αντικαταστήσει τις φθαρμένες κοινωνικές, θεολογικές και επιστημονικές δομές, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να επαναδιατυπωθούν οι έννοιες του ανθρώπου, του πνεύματος και της ελευθερίας. Η έννοια άνθρωπος είναι συνώνυμη εκείνης του όλου και της ενεργητικής σχέσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών που το αποτελούν. Έτσι η έννοια αυτή δεν μπορεί να ταυτιστεί με τις έννοιες του προσώπου ή του ατόμου, οι οποίες εκφράζουν τη δογματική διαίρεση του όλου και την αποξένωση των συστατικών του. Η έννοια άνθρωπος είναι εντελώς αντίθετη εκείνων της κατάκμησης και της απομόνωσης. Η σύγχρονη φυσική διδάσκει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι απομονωμένοι. Δεν τους χωρίζει κενό, τους δέει φως, ακτινοβολία. Μέσα στο σύμπαν δεν υπάρχουν μαύρες, σκοτεινές περιοχές, αλλά περιοχές που δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιληφθούμε το φως. Το ίδιο συμβαίνει και τους ανθρώπους. Δεν χωρίζει σε μαύρους και σε άσπρους. Το μαύρο δεν είναι χρώμα. Είναι η αδυναμία μας να αντιληφθούμε το άσπρο. Τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι ονόματα. Το άσπρο που βρίσκεται μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Όπως δεν αντιμετωπίζουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε το μαύρο που βρίσκεται μέσα σε πολλούς άσπρους ανθρώπους. Τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι πυκνώματα του ίδιου υλικού και πάντοτε επικοινωνούν ενεργητικά και δυναμικά μεταξύ τους. Ο κοινωνικός και ψυχολογικός απομονωτισμός και ο εγκλωβισμός του ανθρώπου στα πλαίσια των όρων άτομο και πρόσωπο είναι το προϊόν μιας καταραίουσας πολιτισμικής δομής. Η δομή αυτή αγνοεί τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη και δεν κατανοεί ότι εάν νιώθουμε ψυχικά μόνοι, είναι γιατί δεν κατανοούμε την συνέχεια των πάντων μέσα στο σύμπαν και ότι η φύση δεν μας γέννησε μόνος, αλλά επιλέξαμε την ψευδέστηση της μοναξιάς. Η μοναξιά είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων, της δικής μας αντίληψης, της δικής μας άγνοιας. Είναι ένα προσωπικό μας πρόβλημα και όχι ένα πρόβλημα της φύσης. Μια κοινωνία η οποία έχει συνειδητοποιήσει τους προηγούμενους φυσικούς και όχι κοινωνικούς κανόνες, αλλά γνωρίζει ως βασική αξία της την ελευθερία στα πλαίσια της ενότητας. Μέσω κατάκτησης ελευθερίας αποτελεί η πνευματικότητα. Αποτέλεσμα της προηγούμενης διαπίστωσης είναι ότι πρώτη και βασική επιδίωξη του ανθρώπου πρέπει να είναι η διασφάλιση και επέκταση της πνευματικότητάς του. Αυτό όμως που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι το πνεύμα δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο φιλοσοφικό κατηγόρημα, αλλά μια έκφραση της έννοιας της ελευθερίας, η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής ενότητας. Πνευματικός άνθρωπος είναι ο ελεύθερος και κοινωνικοποιημένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος στην ιστορική του πορεία αποτελεί τον κύριο φορέα της έννοιας της ελευθερίας μέσω της πνευματικότητάς του. Όπως αναφέρει ο φίλος μου ο Μάριος Σομπέσος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο βιβλίο του Νεοελληνική Φιλοσοφία της Θρησκείας, πνευματικότητα δεν σημαίνει την εξαήλωση, αλλά την απελευθέρωση. Με το πνεύμα δεν αρνείσαι την ύλη ή το σώμα, αλλά αρνείσαι την ανάγκη και τη δουλεία, τη μοίρα και την ομοτέλεια, τη σκλαβιά και την υποτέλεια. Η γνώση λοιπόν της αλήθειας των όντων δεν αποτελεί κτήση κανενός. Όλοι μας αποτελούμε μετόχους της συμπαντικής γνώσης, στο επίπεδο των δυνατοτήτων μας. Η γνώση είναι δύναμη και η συνολική δύναμη του σύμπαντος μερίζεται στους ανθρώπους χωρίς να διαμερίζεται και δεν αποτελεί αποκλειστικό κτήμα κανενός, ούτε των επιστημόνων που θέλουν να λένε. Η σχέση της γνώσης με τον άνθρωπο είναι ερωτική και όπως αναφέρει και ο Μάριος Ντρέξλος. Η κτητική γνώση μένει ανέραστη, αλλά η μετοχική γνώση γίνεται ερωτική πράξη. Η αλήθεια δεν είναι καρπός στενού λογισμού των φυσικομαθηματικών επιστημών και στιγνού υπολογισμού κεφαλαιοκρατικών συμφερόντων, αλλά αποτελεί γέννημα θρέμα του ερωτικού λόγου. Μόνο στον έρωτα ενώνεται η ζωή με τη σκέψη, η γνώση με την πράξη, η θεωρία με την εφαρμογή. Και μόνο σε ένα τέτοιο ορίζοντας σχεσιακού, υπαρξιακού διαλόγου, συμβιωτικού και ερωτικού λόγου βρίσκει η ζωή το νόημά της, παίρνει ξανά πάλι σημασία
και αποκτά όντως αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.